Θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία όπου θα συναντήσουμε έναν Έλληνα γιατρό, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννούδη. Κύριε Γιαννούδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σας. Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στη Μεγάλη Βρετανία. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις των πολιτών ποιο είναι? Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Η κυβέρνηση σε πρώτη φάση κανόνισε να πάρει από τη Pfizer 800.000 εμβόλια. Ο εμβολιασμός ξεκίνησε την Τρίτη και συνεχίζεται επί ημερησίας βάσεως, ούτως ώστε το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί να εκτελείται με μεγάλη αποφασιστικότητα και με την λεπτομέρεια που χρειάζεται, ούτως ώστε να γίνει σωστά. Κύριε Γιαννούδη, εγώ βλέπω βέβαια τη Μεγάλη Βρετανία να ξεκινάει πρώτη τη διαδικασία των εμβολιασμών. Στον αντίποδα βλέπω και τους Βρετανούς να στείνονται έξω από τα Harrods προκειμένου να ψωνίσουν. Πολλοί από αυτούς δεν τηρούν βέβαια μέτρα έτσι αυτοπροστασίας, με αποστάσεις, με μάσκες. Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό το φαινόμενο που βλέπετε δεν ισχύει μόνο στην Αγγλία, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά αυτές τις ημέρες με τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, ο κόσμος να κρατήσει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να έχουμε, ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης. Σωστά. Εγώ λέω μήπως αθέθηκαν κάπως παραπάνω βλέποντας τα εμβόλια να έρχονται, να ξεκινούν οι εμβολιασμοί και κάπως χαλάρωσαν. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εγώ αυτό που ζω επί καθημερινής βάσεως και στο νοσοκομείο και στην πόλη του Λίντς δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι το Λονδίνο είναι μια ξεχωριστή πόλη. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί τουρίστες και δυστυχώς αυτό που είπατε, το Harrods και άλλα εμπορικά κέντρα είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς για όλους όσους επισκέπτονται το Λονδίνο. Κύριε Γιαννούδη, στο Λίτς που μας είπατε έχουν σταθεροποιηθεί τα κρούσματα, ο αριθμός τους, ποια η κατάσταση? Νομίζω ότι πάμε καλά. Έχουμε δει μια μείωση του αριθμού των κρουσμάτων. Εάν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν 1.787.000 που είναι θετικοί και οι θάνατοι έχουν φτάσει πάνω από 63.000, αυτοί οι αριθμοί δεν δίνουν κάποια αισιοδοξία, αλλά εμείς που ζούμε επί καθημερινής βάσεως τα προβλήματα στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λίντς, μπορώ να σας πω από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου ότι υπάρχει μία πτώση περίπου του 35% όσον αφορά τις εισαγωγές και επίσης αυτούς οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη στην εντατική θεραπεία. Τα ποσοστά θρησιμότητας, κύριε Γιαννούδη? Και τα ποσοστά θρησιμότητας έχουν μειωθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή πορεία και πιστεύω ότι με το πρόγραμμα εμβολιασμού που έχουμε ξεκινήσει, νομίζω ότι οι επόμενοι 2-3 μήνες θα είναι πιο θετικοί όσον αφορά αυτούς τους αριθμούς που σας είπα πριν λίγο. Οπότε τα πρώτα αποτελέσματα μέσα από την σταδιακή μείωση των κρουσμάτων θα φανούν μετά από 2-3 μήνες? Κοιτάξτε, τα βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως, διότι οι πολίτες προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να κρατήσουν αυτά, να υπακούσουν σε αυτά τα μέτρα που έχει βάλει η κυβέρνηση και γενικά σε όλο το μέγεθος του πληθυσμού που προσπαθούμε να δούμε ότι γίνονται σεβαστά, και πιστεύω ότι σε σχέση με πριν 1-2 μήνες οι αριθμοί που υπήρχαν, είμαστε σε μια πτωτική φάση και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί ακόμα και τις επόμενες μέρες, που είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά το κλίμα των Χριστουγέννων, που πρέπει όλοι να δούμε ο ένας τον άλλο, να πάμε στα σπίτια, να δούμε τις οικογένειές μας. Πιστεύω ότι δεν θα ξεφύγουμε. Κύριε Γιαννούδη, δημοσιοποιήθηκε μία έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με την οποία το 60% των κατοίκων στην Βόρεια Καρολίνα δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Θέλει μόνο το 40%.
μια έρευνα που βρέθηκε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που θέλουν να μείνουν μακριά από τους εμβολιασμούς, στη Μεγάλη Βρετανία, στην περιοχή σας, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Αν επισκεφτούμε τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, αυτό έχει σχέση με τις επιπλοκές που μπορεί να έχει κάποιος με το εμβόλιο. Αν κοιτάξουμε τη μελέτη φάση 3 που έγινε με το εμβόλιο της Pfizer, το ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων όσοι είχαν το εμβόλιο ήταν 0,63%. Αν κοιτάξουμε τώρα το ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων που είχαν οι ασθενείς που πήραν το πλασίμπο, ήταν 0,5%. Μιλάμε για ένα ποσοστό κάτω από 1%. Αυτό είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο. Οπότε πιστεύω ότι και στην Αμερική ακόμα θα αλλάξει το κλίμα, υπάρχει παραπληροφόρηση και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, κατανόηση και υπευθυνότητα, ναι, το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Και μιλάμε τώρα ότι αν το 99,5% των ασθενών που θα εμβολιαστούν δεν θα έχουν αντιδράσεις, και μιλάμε για ένα 0,5%, προφανώς αν υπολογίσουμε πόσοι ασθενείς θα μπορέσουμε έτσι να σώσουμε, το νούμερο που πόσο μπορούμε να μειώσουμε τη θνησιμότητα, δεν νομίζω ότι υπάρχει argument. Κύριε Γιαννούδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τη γνώμη σας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία και εύχομαι και στην Ελλάδα τα πράγματα να πηγαίνουν καλά και σύντομα το εμβόλιο να φτάσει και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη, από Ελλάδα. Ευχαριστώ.